είναι. Λοιπόν, Μαρία Μουδάτσου, λοιπόν, Forensic Psychologist, Protection Expert, θα μας μιλήσει με θέμα προστασία περιστατικών πολλαπλής ευαλωτότητας. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, μία Έλενα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τον Ορέστη τον Ιωτάκο, τον οποίο γνωρίζω από το πολύ παρελθόν με πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες και χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα έτσι, και όλα αυτά τα νέα που κάνει. Εγώ θα κάνω μία προσπάθεια να τοποθετηθώ με μία άλλη ματιά σε ένα πεδίο το οποίο ονομάζουμε περιστατικά, προστασία περιστατικών και ευαλωτότητα. Ονομάζομαι Μαρία Μουδάσου, είμαι δικαστική ψυχολόγος. Εξειδικεύομαι σε αντικείμενα τα οποία άπτονται κυρίως στις εμπορίες ανθρώπων και είμαι αντιπρόεδρος του Σωματείου Πράξεων και εργάζομαι από το 2005. Η παρουσίαση και αυτά τα οποία θα πω σήμερα ουσιαστικά πηγάζουν από μια διαφορετική πηγή πληροφοριών, με κύριο βέβαια γνώμονα την εμπειρία μου και όλη τη δουλειά μου στην ΜΚΟ πράξη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω στον χρόνο τον οποίο μου διαθέτεται είναι αφενός να σας πω δύο λόγια για τον οργανισμό και πώς συνδέεται με το αντικείμενο το οποίο καταπιάνομαι από σήμερα, να μιλήσω λίγο για το τι είναι η επαθής κοινωνικά ομάδα, πώς ορίζουμε τι είναι η ευαλωτότητα, να επιλέξουμε μία συγκεκριμένη ομάδα στόχου. Θα σας εξηγήσω τους λόγους που έχω κάνει τη συγκεκριμένη επιλογή. Ομάδα στόχου, το θύμα εμπορίας. Όπου εκεί πέρα θα προσπαθήσω να σας δώσω δύο κομμάτια σχετικά με το νομικό πλαίσιο, την προστασία και τα χαρακτηριστικά και να αναπτύξω λίγο παραπάνω μία μελέτη περίπτωσης και βάσει όλων αυτών να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ο οργανισμός λοιπόν που εγώ δραστηριοποιούμε ονομάζεται Πράξης, είναι ένα σωματείο, ένα ανθρωπιστική μη κερδοσκοπική οργάνωση βάσει νομικού στάτους σωματείο. Δουλεύει με ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, δουλεύει ουσιαστικά με όλο το πλαίσιο της υποστήριξης και του φάσματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσπαθεί και σχεδιάζει, εφαρμόζει και υλοποιεί προγράμματα τόσο ιατρικής όσο και ανθρωπιστικής φροντίδας, καθώς και ποικίλες καμπάνιες ενημέρωσης σχετικά με αντικείμενα όπως σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, υπατήτηδες, HIV, AIDS κλπ. Η δράση του οργανισμού ξεκινάει πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου, στη Λόζο, στη Σάμο και στη Χίο και σπάει σε τρεις κεντρικούς άξονες, στην πρόληψη, στην λοιπόν προγράμματα πρόληψης, στην παρέμβαση, παρεμβάσεις οι οποίες έρχονται ουσιαστικά να υποστηρίξουν τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και μέσα από όλο αυτό μια ερευνητική δουλειά με μια προσπάθεια διεκδίκησης και προσπάθεια έτσι, πίεσης όσον αφορά την τροποποίηση σε συγκεκριμένα νομικά αντικείμενα, λίγο και σαν αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη, έτσι, στο τέλος της προηγούμενης ομιλίας. Αυτό που κάνει στον άξονα της παρέμβασης και στις υπηρεσίες σπάει σε επιμέρους ενέργειες μέσω συγκεκριμένων δομών ή παρεμβάσεων, οι οποίες μπορεί να είναι είτε σταθερές, όπως παράδειγμα ένα community center, ή μπορεί να είναι δουλειά η οποία γίνεται στο δρόμο. Παρέχει λοιπόν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βασικές υπηρεσίες υγιεινής, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική στήριξη, νομική στήριξη, οτιδήποτε συνδέεται με συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, στέγαση, εργασιακή και νομική συμβουλευτική. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία, η πράξη και γενικότερα όλη η δουλειά μας μας κάνει να καταπιανόμαστε με ομάδες πληθυσμού που δεν θεωρούνται τόσο οι κλασικές ομάδες. Είναι οι ομάδες οι οποίες πλήττονται πιο εύκολα, πλήττονται περισσότερο και με κάποιο τρόπο αποκλείονται από είτε το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε τα κοινωνικά αγαθά, είτε τα ευρύτερα δημόσια αγαθά. Οι λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Οι ευάλωτες λοιπόν κοινωνικές ομάδες, όπως ορίζονται από μελέτη που έχει κάνει το ΕΚΕ, οι ευπαθείς ή ομάδες ψηλού κινδύνου, είναι εκείνες ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πάρα πολλά επίπεδα, σε διάφορους τομείς και δεν έχουν την απαραίτητη ποιότητα ζωής. Αυτά τα επίπεδα ποικίλουν και μπορούν να αφορούν στεγαστικά, εργασιακά, χρήματα, μόρφωση, εκπαίδευση, ιατρικά, κοινωνική ασφάλιση κλπ. Βάσει του νόμου του 4019 του 2011 για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα έγινε μια προσπάθεια ορισμού σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπου νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή άλλων σωματικών ή ψυχικών διαταραχών.
Πολλές φορές και εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία ουσιαστικά έρχονται να πειράξουν την κλασική λειτουργία μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας. Το συγκεκριμένο εργαλείο ουσιαστικά σπάει σε δύο κατηγορίες, τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και στις ειδικές ομάδες πληθυσμού. Ως ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ορίζει τις ομάδες εκείνες που ουσιαστικά η κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από κάποια αιτία τα οποία συνδέονται με σωματικούς και ψυχικούς παράγοντες. Σε αυτές λοιπόν εντάσσονται παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία ή κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας, νοητικής στέρησης κλπ. Στις ειδικές ομάδες πληθυσμού νοούνται εκείνες οι υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και αυτό τους κάνει ουσιαστικά να απορρίπτονται από συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Έτσι που μιλάει για άνεργους, μακροχρόνια άνεργους άνω των 50 ετών, γυναίκες άνεργες, αρχηγοί μονογονεϊκών, αναλφάβητοι, μακροχρόνια άνεργοι, κάτοικοι απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, κρατούμενοι, πλέον κρατούμενοι, παραβάτες κλπ. Ωστόσο, η προσπάθεια συγκεκριμένη και αυτό που φαίνεται να προκύπτει είναι ότι άτομα τα οποία ανήκουν στις ειδικές ομάδες μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά ευαλωτότητας, γι' αυτό η αυστηρή οριοθέτησή τους αποδεικνύεται δύσκολη, εγώ τολμώ να πω έως και λανθασμένη. Αυτό τώρα να το συνδέσουμε με την ευαλωτότητα, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι είναι λανθασμένο να το κατηγοριοποιούμε έτσι τόσο κεντρικά. Ως ευαλωτότητα μιλάμε για δεδομένο ή δεδομένα, χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν μια ομάδα να αποκλείεται, να εμποδίζεται ή να μην μπορεί να συμμετέχει οικονομικά και κοινωνικά σε μια χώρα. Έτσι, αυτό αυτόματα την κάνει να μην είναι και να μην λειτουργεί ως ισότιμο μέλος μέσα στην χώρα στην οποία ζει. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν μιλάμε για κράτη δικαίου, ένα κράτος δικαίου φαίνεται και ουσιαστικά δείχνει το διαφορετικό της προφίλ από το πώς αντιμετωπίζει τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του. Η έννοια της πολλαπλής ευαλωτότητας που την ορίζουμε έτσι ουσιαστικά εμπειρικά στη δουλειά μας για να μπορούμε να δώσουμε λίγο το περιβάλλον και το αντικείμενο με το οποίο καταπιανόμαστε, ουσιαστικά αφορά ένα περιστατικό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παραπάνω από ένα χαρακτηριστικά τα οποία τον καθιστούν ιδιαίτερα, μάλλον πολλαπλά ευάλωτο. Οι παράγοντες τώρα οι οποίες δημιουργούν ένα τέτοιο περιβάλλον ποικίλουν. Ωστόσο, κύριοι παράγοντες για όλο αυτό το κομμάτι πάντα αποτελεί η φτώχεια και πάντα αποτελεί η μη αποδοχή της διαφορετικότητας. Εδώ έκανα μια προσπάθεια να αποτυπώσω, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά, να αποτυπώσω το μεγαλύτερο μέρος των, ας πούμε, ευπαθών κοινωνικά ομάδων που ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα φαίνεται να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα σε διαφορετικούς άξονες. Έχουμε λοιπόν άστεγους. Ως άστεγους δεν ορίζουμε μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χωρίς σκεπή, χωρίς σπίτι, αλλά και αυτούς που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες. Θύματα έμφυλης βίας, αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, άτομα με αναπηρία, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ανήλικοι παραβάτες, παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άτομα τα οποία έχουν έρθει από άλλες χώρες και είτε είναι είτε τούντες άσυλο, είτε πρόσφυγες, είτε μετανάστες ή χωρίς καθόλου νομιμοποιητικά έγγραφα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα τα οποία πάσχουν από κάποιο ψυχικό νόσημα. Και φυσικά άτομα τα οποία προκύπτει να ανήκουν σε αυτές τις ομάδες μετά από κάποιες συγκεκριμένες καταστροφές που μπορούν να γίνουν. Μία κατηγορία η οποία ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες δυστυχώς ακόμα είναι οι άνθρωποι που προέρχονται από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Κάνω λοιπόν λόγω του περιορισμού του χρόνου που έχω, κάνω μία επιλογή να πιάσω μία από αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες, ένα θύμα εμπορίας και να προσπαθήσω λίγο να αποτυπώσω με μία μαρτυρία 2-3 πράγματα στο τι σημαίνει πολλαπλή ευαλωτότητα και πώς τελικά καλούμαστε να χειριστούμε μία περίπτωση και πώς όλο αυτό εν τέλει έρχεται να μας δώσει κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούν μετά να νομοθετηθούν, να γίνουν διάφορες ενέργειες. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγω τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου είναι γιατί θεωρώ ότι έχει ένα δυνατό νομικό πλαίσιο, ένα νομικά αναγνωρισμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης και παγκόσμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα όπλο στάσιο, υπάρχει ένα νομικό πλωστάσιο το οποίο σε κάνει, μπορείς να κινηθείς, δεν ξεκινάς από το μηδέν.
έχει πάρα πολλά ειδικά χαρακτηριστικά, έχει πολύ έντονα στοιχεία ευαλωτότητας και έχει ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών σε πάρα πολλά πολλαπλά επίπεδα. Για να μπορούμε λίγο να δούμε όμως λίγο τι αφορά όλο αυτό και πώς ουσιαστικά ερχόμαστε να μιλήσουμε για την εμπορία, θα πρέπει σίγουρα να αναφέρω το πρωτόκολλο του Παλέρμου ή τον ορισμό από το πρωτόκολλο του Παλέρμου ή πρωτόκολλο του Τράφικ, όπως θέλετε, και τα δύο είναι ορθά, το οποίο διεθνώς είναι από το πρωτόκολλο των ΗΕ για την αποτροπή, καταστολή και τιμωρία της παράνομης διακίνησης προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση, ιδιαίτερα των γυναικών και παιδιών και όχι μόνο φυσικά πλέον, τη στρατολόγηση, τη μεταφορά, τη μετακίνηση, εγκατάσταση, παραλαβή προσώπων μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, δόλου, εξαπάτησης, κατάχρησης δύναμης, κατάχρησης τρωτής ή ευάλωτης θέσης, της προσφοράς ή της αποδοχής οικονομικού ή άλλου ωφέλους για την επίτευξη της σύμφωνης γνώμης ενός προσώπου το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί άλλου προσώπου για το σκοπό της εκμετάλλευσης. Το διαβάζω ακριβώς όπως είναι, καθώς δεν μπορώ να παρεκκλίνω προφανώς. Και η εκμετάλλευση δύναται να περιλαμβάνει την εκμετάλλευση της πορνείας ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την εξαναγκαστική εργασία, την παροχή των υπηρεσιών, τη διαμόρφωση των συνδικών σκλαβιάς και τη λήψη των σωματικών οργάνων. Η χώρα μας λοιπόν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο και έχει επικυρώσει τις συμβάσεις των ΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2001 καθεστώς 36. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ουσιαστικά η παράνομη διακίνηση και η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση έρχεται να συγκροτήσει ένα πεδίο μιας σύγχρονης μορφής δουλείας. Εμπορευματοποιεί το ανθρώπινο σώμα και δημιουργεί μια από τις πιο προσοδοφόρες επιχειρήσεις μαζί με τα ναρκωτικά και τον πορεί όπλων φυσικά. Η χαρτογράφηση του όμως έχει ιδιαίτερα ζητήματα, δεν θεωρείται επαρκής και δεν θεωρείται ότι τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται και δίνονται σε όλη την Ευρώπη στην παρούσα φάση δεδομένα. Η εμπορία λοιπόν ανθρώπων είναι ένα παγκόσμιο έγκλημα το οποίο έχει κέρδη, τα οποία φτάνουν σε ένα ύψος τέτοιο που να καθιστούν τη λειτουργία του ένα βήμα πάντα μπροστά από τις διοικητικές αρχές και αυτό είναι και το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Έχει τρία βασικά συστατικά, τις πράξεις, τα μέσα με τα οποία πραγματοποιούνται οι πράξεις και το σκοπό, την εκμετάλλευση η οποία περιλαμβάνει. Οι πράξεις αφορούν σε αυτά που αναφέραμε πριν, στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, υπόθαλψη και παραλαβή. Τα μέσα με τα οποία πραγματοποιούνται οι πράξεις ποικίλουν πολλές φορές ανάλογα την κοινωνία, τις νόρμες και γενικότερα όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αλλάζουν και κάποια δεδομένα. Δεν έχουμε παραδοσιακά είχαμε απειλή χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού. Πλέον έχουμε πολύ έντονα στοιχεία του happy trafficking και γενικότερα στοιχεία τα οποία δίνουν άλλες διαδικασίες. Και αυτό κάνει και ακόμα πιο δύσκολο το θύμα να κατανοήσει τι ακριβώς του συμβαίνει. Και ο σκοπός αποτελείται σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε εργασιακή, είτε πρόθεση στην επαιτία, εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, δουλεία ή πρακτικές που προσομοιάζουν αυτής και αφαιρέσει οργάνων. Η μελέτη, λοιπόν, η έρευνα, η εξέλιξη, η σκέψη, η καταγραφή και η διερεύνηση όλων αυτών των μεταβλητών και φυσικά η διάσωση, στήριξη, η ενδυνάμωση των θυμάτων αποτελούν τους κύριους στόχους μιας προσέγγισης με κύριο γνώμονα τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή και τη φροντίδα της. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να είναι ουσιαστικά από διάφορες αρχές και σε ένα πλαίσιο εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο. Η διεπιστημονική και από διάφορες πτυχές μελέτη του εγκλήματος έχει τη δυνατότητα να δώσει νέα δεδομένα, μοτίβα, μοντέλα, δείκτες και μεταβλητές και έτσι όλο αυτό να οδηγήσει σε ενδείξεις πιθανών εγκληματικών ενεργειών. Ως προστασία, ορίζονται βάσει του νομικού προστασίου που έχουμε πλέον στη χώρα, ένα περιστατικό όταν χαρακτηριστεί ή είναι πιθανολογούμενο θύμα έχει τη δυνατότητα λοιπόν να λάβει μια σειρά από παροχές, να προστατευτεί. Στο πλαίσιο λοιπόν της προστασίας καλύπτονται τα πάντα από τις βασικές ανάγκες βιωσιμότητας μέχρι στέγαση, ασφάλεια, ξενώνες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οικονομική βοήθεια, ψυχολογική βοήθεια, νομική στήριξη, εκπροσώπηση αν χρειάζεται, διαμεσολάβηση και διάφορες διαδικασίες ένταξης. Όλα αυτά υπάρχει μια λογική από πίσω να μπορούν να αξιολογηθούν και να υποπτευθούν. Προκειμένου, αυτά είναι βάση του νομικού πλαισίου. Αυτά προκειμένου να γίνουν πράξη, να πάρουν σάρκα και οστά, μιλάμε για μια διασύνδεση, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλών φορέων, πάρα πολλών ανθρώπων και πάρα πολλών διαφορετικών επαγγελμάτων. Και ένα κύριο
κομμάτι το οποίο ουσιαστικά λέει μία διασύνδεση μεταξύ του θεσμικού και του μη θεσμικού άξονα. Του θεσμικού άξονα της κοινωνίας των πολιτών και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον. Αυτό είναι και το ειδικό του κομμάτι και η δυσκολία ουσιαστικά σε όλη την προσέγγιση. Άρα χρειάζεται ένα διεπιστημονικό μοντέλο, ένα ολιστικό μοντέλο, το οποίο απαρτίζεται από πάρα πολλές διαφορετικές ειδικότητες. Ενδεικτικά, εγώ έχω αναφέρει εδώ πέρα, έχω γράψει το slide, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, γιατροί, ψυχίατροι. Ξεχωρίζω τα δύο αντικείμενα, όχι τυχαία, θα το πω λίγο παρακάτω, συνοδοί, διοικητικοί, φροντιστές, διερμηνείς, νομικοί, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές. Λοιπόν, για να μπορέσουμε λίγο όλο αυτό τώρα να το πλαισιώσουμε και για να μπορέσουμε ουσιαστικά να δούμε τι σημαίνει στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στην εμπορία ανθρώπων, τι σημαίνει να λες ότι ένα περιστατικό έχει πολλαπλή ευαλωτότητα, έκανα μία επιλογή, πειράζοντάς την προφανώς για λόγους προστασίας του περιστατικού, μία μελέτη περίπτωση λοιπόν με χαρακτηριστικά πραγματικά πολλαπλής ευαλωτότητας. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιστατικό το οποίο προέρχεται από άλλη χώρα, δεν αναφέρω ποια χώρα, δεν έχει κάποια σημασία, δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει στην ελληνική γλώσσα ούτε στην αγγλική. Έχει υπάρξει θύμα εμπορίας σε διαφορετικές περιοχές, πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Η στρατολόγηση όμως έγινε εκτός Ελλάδας, αλλά η εκμετάλλευση συνεχίστηκε σε πάρα πολλές άλλες περιοχές μετά και χώρες, όχι περιοχές, συγγνώμη, χώρες, αυτή είναι η σωστή λέξη. Έγινε λοιπόν η εκμετάλλευση σε διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα. Το περιστατικό είναι άστεγο, δεν έχει κανένα υποστηρικτικό περιβάλλον, καθόλου χρήματα, κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο. Δεν παρουσίαζε στις πρώτες συνεδρίες καμία συμπτωματολογία ψυχοπαθολογίας. Υπήρξαν έντονα στοιχεία άγχους, τα οποία προφανώς συνδέονταν με το φόβο, με την αστεγία, με το γεγονός ότι δεν είχε έγγραφα. Υπήρξε ένας φόβος επαναθυματοποίησης, το οποίο προέκυπτε από απειλές οι οποίες δεχόταν. Και γενικότερα υπήρξαν τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούσαν την υποστήριξη του συγκεκριμένου περιστατικού πραγματικά υπερβολικά δύσκολη. Θα μπορούσε πάρα πολλά από αυτά τα οποία εγώ έχω εδώ πέρα στα bullet points να είναι ένα μόνο του και αυτό το ένα μόνο του να ορίζεται πάλι το περιστατικό ως ευπαθής κοινωνικά ομάδα. Εδώ πέρα έχουμε μια ποικιλία διαφορετικών χαρακτηριστικών που το καθένα από μόνο του θέλει είτε διαφορετικό φορέα για να απαντηθεί, είτε διαφορετική διεπιστημονική, είτε διαφορετική προσέγγιση, είτε διαφορετικού στάτους φορέα, δηλαδή να είναι είτε από θεσμικό σύστημα είτε από μη θεσμικό σύστημα. Αυτό που μπορώ να πω για το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι θα μπορούσα να πω ότι είναι πραγματικά ορισμός του τράφικινγκ. Η εκμετάλλευση αφορούσε εργασιακή εκμετάλλευση, κάτι το οποίο το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να μπορεί να αποδειχθεί σε επίπεδο Ελλάδας. Η υπόθεση δεν είναι εύκολη να στοιχειοθετηθεί, κατά συνέπεια το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι ακόμα, δεν είναι αναγνωρισμένο νομικά, δεν είναι αναγνωρισμένο, δεν είναι δηλαδή, δεν έχει υπάρξει υπόθεση νομικά να σταθεί. Αυτό σημαίνει, γιατί χρειάζεται μια σειρά από διαδικασίες, αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να προσπαθούμε να καλύψουμε με τη συνέργεια πάρα πολλών φορέων όλα τα επιμέρους κομμάτια, αλλά η κατάληξη είναι ότι ακόμα είναι σε εξέλιξη και δεν έχει υπάρξει εφικτό το εύλογο αποτέλεσμα, που το εύλογο αποτέλεσμα σε μια τόσο δύσκολη περίπτωση είναι πάντα η απόλυτη προστασία του περιστατικού, χωρίς ουσιαστικά να υπάρξει καμία μορφή σε επαναθυματοποίηση. Κανονικά λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο αυτόματα να μπορούμε να απαντήσουμε, αυτόματα να ανταποκριθούμε και να δουλέψουμε. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες από πάρα πολλούς διαφορετικούς επαγγελματίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ακόμα η συνέργεια είναι σε εξέλιξη. Κάποια συμπεράσματα τώρα, να δω λίγο και το χρόνο, αν είμαι okay. Κάποια συμπεράσματα λοιπόν γι' αυτό και μετά ολοκληρώνω. Η επιλογή έγινε για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό να αναφερθώ στη συγκεκριμένη τώρα εδώ πέρα παρουσίαση. Αυτό όμως θα μπορούσα να μιλάω ώρες και να αναφέρω 500.000 άλλα τέτοια διαφορετικά περιστατικά. Υπάρχουν κάποια κεντρικά συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν και νομίζω ότι απορρέουν όλο το σύστημα φροντίδας που έχουμε στη χώρα. Υπάρχει μια ανάγκη για γνώση των συνθήκων εκείνων που γεννούν τα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν κάποιον ευάλωτο ή πολλαπλά ευάλωτο. Με πολύ απλά λόγια, εδώ πέρα αυτό που εννοώ είναι ότι διαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικές ειδικότητες, δεν έχουν πάντα εκείνη
την απαραίτητη ειδική γνώση προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν και να κατανοήσουν. Και αυτό κυμαίνεται σε όλα τα περιβάλλοντα, δηλαδή ξεκινώντας από το ιατρικό και πηγαίνοντας προς τους υπόλοιπους ψυχολόγους, ανθρωπιστικές σπουδές κλπ. Υπάρχει λοιπόν επίσης ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι θα πρέπει, μάλλον δεν είναι δεύτερο συμπέρασμα, είναι το κεντρικό συμπέρασμα που θα πρέπει οι κοινωνίες να δουλεύουν και οι κυβερνήσεις, αλλά είναι η προσπάθεια όλων μας από το δικό μας ουσιαστικά ρόλο της εξάλληψης εκείνων των παραγόντων που δημιουργούν την ευαλωτότητα. Μία κοινωνική ευαισθητοποίηση, μία διεπιστημονική προσέγγιση, μία αποδοχή των διαφορετικών ειδικοτήτων με σεβασμό των αναγκών όλων, μία πολυεπίπεδη φροντίδα, όπως φανταζόμαι ήταν απόλυτα κατανοητό πριν βλέποντας τα τόσα διαφορετικά χαρακτηριστικά που είχε το συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρθηκα, μία συνέργεια φορέων από διάφορα περιβάλλοντα πάλι, μία ανάγκη για εκπαίδευση των επαγγελματιών σε πάρα πολλά αντικείμενα, ειδικής εκπαίδευσης και σταθερής, μία ενίσχυση των υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια και μία δυνατότητα άμεσης, σταθερής και οργανωμένης παροχής του συνόλου των υπηρεσιών φροντίδας. Αυτά από μένα, νομίζω ότι τήρησα το χρόνο. Ναι.